Να περάσουμε τώρα στην επόμενη 21 Αυγούστου η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχη 22-34. Και ευθέως ενάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού ενδύναι εις το πλοίο και προάγειν αυτόν εις το πέραν έως ο απολύσει τους όχλους. Και απολύσει τους όχλους ανέβει στο όρος κατηδίαν προσεύξαστε. Ο ψίας δε γεωνουμένης μόνος είναι εκεί. Το δε πλοίον ήδη μέσω της θαλάσσης είναι βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ίγαρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, απίθεπος αυτός ο Ιησούς περιπατούντα επί της θαλάσσης και δόντις αυτόν οι μαθητές επί τη θάλασσα περιπατούντα, εταράχτησα λέγοντες ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε λάλησιν αυτής ο Ιησούς λέγον θαρσίτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, εσύ και λευσέ μου προσέ έρθειν, είπε τα είδατε. Ο δε είπεν έρθει. Και κατά βάση από το πλοίο ο Πέτρος περεπάτησε επί τα είδατα, έρθειν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμο ισχυρόν εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίσεστε έκραξε λέγον, Κύριε, σώσε με. Ευθέως ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα επελάβε του αυτού και λέγε αυτό, ο λιγόπιστε ιστή εντίστασας και βάντων αυτών εις το πλοίο εκόπασε ο άνεμος. Είδε εν το πλοίο ελθόντες πως εκκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός Ή. Και διαπεράσαντες ήρθουν εις τη γήν Γενισαρέτ. Εδώ σε αυτή την περικοπή θέλω να κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, ότι όταν ο Πέτρος είδε τον Χριστό να περπατάει πάνω στα κύματα, ενθουσιάστηκε και ήθελε να περπατήσει και αυτός επάνω στα κύματα. Και λέγε στον Χριστό, Κύριε, αν είσαι εσύ, δώσ' μου την άδεια να περπατάω κι εγώ πάνω στα κύματα. Έλα, του λέγει ο Χριστός. Αφού κατέβηκε από το πλοίο, περπάτησε λίγα βήματα, μετά άρχισε να βουλιάσει ο Πέτρος και φώναξε, Κύριε, σώσ' με. Αυτό το θάρρος, αυτήν την αγωνία που είχε ο Πέτρος, δηλαδή τον ενθουσιασμό που είχε για τον Χριστό να περπατάει πάνω στα κύματα της θαλάσσης, το έχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα. Παραδείγματι, πολλοί χριστιανοί όταν διαβάζουν κανένα χριστιανικό βιβλίο ή και την Αγία Γραφή ή ακούνε κανένα κήρυγμα, αμέσως ενθουσιάζονται. Και λένε πω ανέβηκα επάνω στα σύννεφα, στα άστρα του ουρανού, έτσι σου λένε. Όταν όμως έρχονται μπόρες και φορτούνες, αμέσως εξαφανίζονται, δεν τους βλέπεις που πάνε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η ζωή μας, το κάθε ενός ανθρώπου, μοιάζει σαν με τα βάσανα που περνάμε, πόνους, θλίψεις και δοκιμασίες, δεν υπάρχει δουλειά, δεν έχουμε χρήματα, έχουμε βάσανα, αρρώσεις, όλα αυτά μοιάζει σαν το καράβι που είναι επάνω στα κύματα και παλεύει. Έτσι είναι και η ζωή μας. Αλλά αν το καράβι δεν έχει καπετάνιο, δηλαδή που μπορεί να το καταφέρει, να το οδηγήσει στην ξερά, τότε θα βουλιάξει. Έτσι και εμείς για να έχουμε καπετάνιο γερό στη ζωή μας, για να μπορούμε να αποφύγουμε όλα τα βάσανα, τις περιπέτειες που περνάμε, πρέπει να έχουμε για πηξίδα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Διότι μόνον ο Χριστός μπορεί να μας λύσει όλα τα προβλήματα που αποσχολούν την ανθρωπότητα. Έτσι, για πηξίδα να έχουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού και να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Χριστού. Θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω ότι κάποτε είχα διαβάσει ότι συνάνθρωποι μας που αμφισβητούν ή αρνούνται τα θαύματα του Χριστού προσπαθούν κατά καιρούς να δώσουν φυσικές ερμηνείες. Και μία από αυτή είναι ότι δεν βούλιαξε ο Πέτρος γιατί είναι τέτοιο το νερό της λίμνης πάνω στην οποία περπάτησε που σε κρατάει στην επιφάνεια.
Βέβαια, αυτά είναι ανόητες τοποθετήσεις και πρέπει να συνειδητοποιούν αυτοί που τις καταθέτουν ότι ζουν εκτός πραγματικότητας, διότι και σήμερα υπάρχουν οι λίμνες και ας πάει κάποιος να περπατήσει πάνω. Άλλωστε, πρέπει να τονίσουμε ότι έχουν μπερδέψει τη λίμνη Γενισαρέτ που είναι στη Γαλιλαία με την Νεκρά Θάλασσα που είναι στο νότο του Ισραήλ σήμερα και στην οποία παρόλη την πυκνότητα του νερού λόγω των αλάτων πάλι κάποιος δεν μπορεί να περπατήσει στην επιφάνεια. Απλώς η άνοση είναι μεγαλύτερη σε αυτή τη λίμνη. Είναι πολύ πιο απλό να πούνε οι άπιστοι ότι εμείς δεν δεχόμαστε τα θαύματα, όχι να καταβάλουν προσπάθειες να δώσουν φυσικές εξηγήσεις, γιατί το θαύμα δεν επιδέχεται φυσική εξήγηση. Ή το πιστεύει κάποιος ή το απορρίπτει. Εξήγηση δεν υπάρχει και προπάντων δεν υπάρχει φυσική εξήγηση. Γιατί πολλοί έσπασαν το κεφάλι τους να δώσουν εξηγήσεις για κάθε τι που έκανε ο Χριστός. Ή ο Χριστός είναι ο Θεός, οπότε ως παντοδύναμος μπορεί όλα να τα πραγματοποιήσει ή αυτά που αναφέρουν οι Ευαγγελιστές δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και ο καθένας είναι ελεύθερος να τα απορρίψει. Αλλά όμως εκείνος το οποίο πρέπει να σταθεί αν απορρίψει τα θαύματα είναι η διδασκαλία του Χριστού για την οποία συνήθως αποφεύγουν να κάνουν λόγο και βρίσκουν τις δικές μας τις αστοχίες, τις δικές μας τις αδυναμίες για να πλήξουν μέσω των δικών μας αδυναμιών το Χριστό, ο οποίος και σήμερα στέκεται και θέτει το ερώτημα «Τις ελέγχει με περί αμαρτίας?» Αλλά με αυτό δεν ασχολούνται.